Πάρα πολύ ο Μουρούτσος. Και εμένα μου άρεσε. Πάρα πολύ. Επειδή το είδα από εκεί κατευθείαν, δεν έχασε ούτε μισό βήμα, ήταν τέλειο. Έχει τρέλα με τον Μάικλ. Μάλλον θα το έκανα μικρό. Όχι, ήταν πρώτο. Οι δύο έχουν τρέλα με τον Μάικλ. Ήταν για πρώτο. Και η Σκορδά. Και ο Νίνο. Αυτοί οι δύο έχουν τρέλα με τον Μάικλ. Βάλτε λίγο ήχο να το δούμε αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλό. Για βάλτε λίγο ήχο. Βάλτε λίγο ήχο δυνατά, ντε. Ντε. Ήχο ρε παιδιά. Πρέπει να το χορεύει αυτό από μικρός, δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, του αρέσει, έχει πόρος, το είπε. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχουμε ήχο, δεν πειράζει. Λοιπόν, για μένα ήταν πραγματικά ο καλύτερος εχθές. Εμένα μου άρεσε και η Ραφανή πολύ. Αναμενόμενα, ωραία. Δηλαδή αυτό που τη είπαν. Όχι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που τη είπαν ότι φάνηκε ο χαρακτήρας της και το. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι πρόβλημα έχει η Ραφανή. Είναι δηλαδή. Παγωμένη. Είναι άψυχη. Δεν αφήνεται. Είναι άψυχη, δηλαδή είναι τέλεια. Χορεύει τέλεια. Χορεύει. Ίσα ίσα. Δεν βάζει ψυχή. Δεν σου είπα ότι είχε ψυχή η Σνατσάκη. Κάνει διαφορά τη Σνατσάκη, γιατί η Σνατσάκη θα παίξει πολύ δυνατά για τον τελικό. Η Σνατσάκη, παιδιά, αν δείτε το πρόσωπό τη, παίρνει όλο έκφραση. Δηλαδή παθιάζεται. Βάζει, ενώ η Ραβανή είναι επαγγελματία. Πέρασε και μήνυμα χτες. Είναι ο χορός του ballroom, ρε παιδί μου, που βλέπει όλου και είναι έτσι, σαν μπάμπους και σε ρόσκες. Εμένα με μάγεψε χτες. Εμένα μ' άρεσε πολύ η Κλέλια Πανταζή χτες. Ήταν η καλύτερη. Εμένα μ' άρεσε ο Μουρούτσος. Μ' άρεσε η Κρίσπα πολύ. Ο Ματιάμπα, ναι, εμένα μ' άρεσε πιο πολύ η ντάμα του Ματιάμπα. Είχε γέλιο Ματιάμπα χτες. Ήταν ωραίο.